Καθημερινά φτάνουν στην Ομοσπονδία μας καταγγελίες από νοσοκομεία και της Αττικής και όλης της υπόλοιπης Ελλάδας που περιγράφουν μια δραματική κατάσταση και εγκληματικές ελλείψεις που αν δεν πάρθουν μέτρα όσο το δυνατόν πιο σύντομα θα είναι δραματικές οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Φτάνουν καταγγελίες από νοσοκομεία αναφοράς ότι υπάρχουν φοβερές ελλείψεις, ότι τα μέσα προστασίας δίνονται με το σταγονόμετρο, όσο και να βγαίνουν και να διαβεβαιώνουν ότι φτάνουν κατά τόνους τα υλικά, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κουτί μάσκες, απλές χειρουργικές, στο γραφείο κάθε προϊσταμένης, που δίνονται μία-μία, με προσοχή και με φιδό, και για πολλές παραπάνω ώρες από αυτές που χρειάζονται και από αυτές που καλύπτουν. Η αλήθεια είναι ότι στα ιατρεία και στις μονάδες που εξετάζονται ασθενείς, ύποπτοι ή επιβεβαιωμένοι να νοσούν ασθενείς COVID-19, τα μέσα προστασίας δίνονται ένα στον καθένα, μία στολή, μία ρόμπα, μία μάσκα, ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία έχει για όλη τη βάρδια, τα οποία γίνονται πατέντες για να κρατήσουν παραπάνω, τα οποία φτάνουν να λένε αφήστε τα κάποιες ώρες να απολιμανθούν ή αφήστε τα να αεριστούν και ξαναχρησιμοποιήστε τα. Και αυτά είναι τα καλά παραδείγματα. Υπάρχουν και παραδείγματα από νοσοκομεία που δεν υπάρχουν τίποτα. Υπάρχουν δραματικές. Φτάνουν. Σήμερα έφτασε από την Ένωση Γιατρών από το Κέντρο Υγείας Λέρου ότι είχαν μόλις μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού μέσα για να εξετάσουν ύποπτα κρούσματα. Φτάνουν καταγγελίες από τον Ευαγγελισμό, νοσοκομείο που νοσηλεύει, ότι υπάρχουν συνάδελφοι με συμπτώματα, με πυρετό, που όχι μόνο δεν τους γίνονται τα τεστ, αλλά τους λένε να συνεχίσουν να δουλεύουν. Φτάνουν νοσοκομεία από καταγγελίες από νοσοκομεία της Πελοποννήσου, που περιγράφουν την ίδια κατάσταση. Από νοσοκομεία της Ηπείρου και των Ιωνίων νησιών, που περιγράφουν ακριβώς την ίδια κατάσταση. Και αυτά είναι επώνυμες καταγγελίες. Δεν είναι ανώνυμες. Είναι με ονοματεπώνυμο, με προέδρους ενώσεων, με μέλη ενώσεων. Μαζεύονται υπογραφές από συναδέλφους σε πάρα πολλά νοσοκομεία, που φωνάζουν να ακουστούν ότι είναι προβληματική η κατάσταση, να μην επαναλάβω όσα είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ισχύουν στο 100% και δεν μπορούμε να καταλάβουμε με πόση ευκολία βγαίνουν στις κυβερνητικές δηλώσεις και λένε ότι είναι όλα υπό έλεγχο και ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Με πόσο θράσος βγαίνουν διοικητές νοσοκομείων και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι έχουμε μέσα προστασίας. Όταν η πραγματικότητα κάθε συναδέλφου λέει το ακριβώς αντίθετο. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό το λόγο πήραμε απόφαση στις 7 του μήνα, πανελλαδικά, να σημάνει συμβολική, να γίνουν κινητοποίησεις σε όλα τα νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, είτε είναι αναφορά είτε δεν είναι, μικρότερα ή μεγαλύτερα, γιατί η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Μας λένε για κέντρα υγείας αναφοράς και αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι μετακινούνται καθημερινά για να καλύψουν τρύπες από εδώ και από εκεί. Σε ξενοδοχείο που νοσηλεύει ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Αττική, στέλνουν συναδέλφους από κέντρα υγείας χωρίς γάντια και χωρίς μάσκες. Μας παίρνουν και κάνουν τρομαγμένοι καταγγελίες πώς θα μπούμε εκεί μέσα. Για να μην μπούμε για τους ξενοδοχοϋπάλληλους που κάνουν νοσηλεία, μας καταγγέλνουν τέτοια πράγματα. Και αυτά όλα είναι επώνυμα. Ξαναλέμε ότι παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και τα επιστημονικά, όλες τις συστάσεις των ειδικών. Δεν θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση ότι είμαστε πλήρεις. Είπαν συγκεκριμένα νούμερα και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και γι' αυτό καλούμε όλα τα νοσοκομεία, όλες τις ενώσεις της χώρας στις 7 του μήνα να γίνουν κινητοποιήσεις, να αποκαλυφθούν, να δώσουν και τα στοιχεία σε μια εβδομάδα από τώρα πώς θα είναι η κατάσταση, γιατί το ξαναλέμε, δεν είναι δυνατόν να συγκαλύπτεται και να ακούγονται τόσο χοντροκομμένα ψέματα μέχρι τώρα.